Ανυπέρβλητο εμπόδιο όρθωσε και φέτος μπροστά στη Λαμία ο Ηρακλής. Και όταν βλέπεις τους αθλητές του να βγάζουν 14 μπλοκ, καταλαβαίνετε για πόσο υψηλό ανάστημα μιλάμε. Συνυπολογίστε και το πολύ αποτελεσματικό σερβίς και θα οδηγηθείτε αβίαστο στο συμπέρασμα ότι ο Ηρακλής ήταν καταφανώς ανώτερος. Απλά το τελικό 3-0 σετ, με το οποίο διατήρησε το αίτητο σε Ελλάδα και Ευρώπη και συνέχισε για 6η χρονιά την εξαιρετική παράδοση με τον γυμναστικό στη Λαμία, ίσως να μην το περίμενε κανένα στην ομάδα. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στο σερβίς, πιέσαμε, δημιουργήσαμε προβλήματα στη Λαμία, προσπαθήσαμε να κάνουμε το αντίστοιχο, είχαν πολλές απώλειες στο σερβίς και έτσι θα έλεγα ότι περάσαμε πιο εύκολα από ό,τι και εμείς περιμέναμε. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Ερχόμαστε από μια δύσκολη εβδομάδα, ήμασταν σοβαροί, κρατήσαμε την τακτική μας, παίξαμε σωστά, αντιμετωπίσαμε μια πολύ δύσκολη ομάδα που ερχόταν και αυτή από νίκη ευρωπαϊκή. Το κάναμε να φαίνεται εύκολο, πραγματικά δεν είναι εύκολο. Οι γηπεδούχοι έκαναν εντυπωσιακή εκκίνηση με 6-2, όμως στη συνέχεια παρέδωσαν τον έλεγχο στους Ηρακλειδείς. Τελευταίοι κατέξαν το πρώτο σετ με 25-15, κράτησαν τον πολύ καλό ρυθμό και στο δεύτερο, το οποίο πήραν με 25-17 και η Λαμία έδειχνε ότι δεν μπορούσε να ξαναμπεί στο πνεύμα του μάτς. Αμφίρροπο ήταν το τρίτο σετ, ώσπου ο Ηρακλής απέκτησε προβάδισμα με 14-13 και το κράτησε μέχρι το τελικό 25-20. Στη Λαμία δεν αναζήτησαν δικαιολογίες, αλλά επισήμαναν ότι το μυαλό τους έμεινε στην ευρωπαϊκή πρόκριση που πανηγύρισαν πριν λίγες ημέρες. Κολλήσαμε στους πανηγυρισμούς, ανεπίτρεπτο βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό έγινε. Κολλήσαμε στους πανηγυρισμούς της πρόκρισης και έφυγε το μυαλό μας από το σημερινό παιχνίδι. Η ομάδα μου έπαιξε με υπερβολικά λάθη. Because we didn't anything good tonight. Maybe was tired of last match. Maybe was not good concentrated. But I know they play good. They are good team. We need to congratulate them for game and everything. But if we could repeat the game last contra Maccabi, maybe I think the result will be different, not like this. Ο Νίκος Μαραγδής ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Ο κεντρικός του Ηρακλή ολοκλήρωσε το μάτς με 10 πόντους που μεταφράζονται σε 4-7 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 2 άσους. Η τρέλα μάλλον δεν πάει στα βουνά. Πάθος και η καλή τρέλα των παικτών του Πανβοχαϊκού ήταν η αιχμή του δόρατος για μία ακόμη νίκη που τους φέρνει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Εμείς χρειαζόμαστε τις νίκες που πρέπει για να σωθούμε. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Και κάθε παιχνίδι για μας είναι ντέρμπι. Δεν διαβάζουμε διαφορετικά το ένα παιχνίδι από το άλλο. Εμείς έχουμε 22 ντέρμπι. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό να κατέβουμε σε ένα παιχνίδι εμείς ως φαβορί. Δεν μπορεί αυτές οι 22 αγωνιστικές ο Πανβοχαϊκός ξαφνικά να έγινε φαβορί έναντι της Πάτρας, του Παναθηναϊκού, της Λαμίας κτλ. Ο Πανβοχαϊκός πηγαίνει βήμα-βήμα όσο μπορεί πιο ταπεινά. Τελευταίο θύμα του Πανβοχαϊκού, η γειτόνισσα ΕΑΠ. Το ντέρμπι με την Πάτρα εξελίχθηκε σε μονόλογο για τον Πανβοχαϊκό και πέρασε εύκολα με 3-0 από το κλειστό του Αγίου Διονυσίου, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κατσαναβάκη. Το κλειδί πιστεύω ότι είναι η ομαδικότητα και το καλό κλίμα που έχουμε στην ομάδα μας. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον Πασαδόρη, είναι ο δεύτερος χρόνος που είμαστε μαζί, είχαμε παίξει και πέρσι. Όντως υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και βρισκόμαστε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε με την καλή προπόνηση που κάνουμε να έχουμε καλύτερα ακόμα αποτελέσματα. Κλειδιά της νίκης των φιλοξενούμενων, τα τελειώματα των παικτών του Νίκου Ζαλμά, αλλά και το γεγονός πως η Πάτρα έκανε πολλά λάθη αποτέλεσμα της πίεσης του Πανβοχαϊκού. Φάνηκε ότι είμαστε ανέτοιμοι ακόμη. Αυτό είχε γίνει και από την αναβολή. Είχαμε παίξει μόνο ένα αγώνα. Ο Πανβοχαϊκός είχε 3 παιχνίδια στα πόδια του. Φάνηκαμε ανέτοιμοι και δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο που έπαιξε ο Πανβοχαϊκός. Νομίζω ότι το βαρόμετρο ήταν αυτό. Η απειρία των παιδιών πάνω στο φιλέ 3-4 φορές εύκολες μπάλες να τις τελειώσουμε. Εύκολα σέρβισε φλότ πελαγώσαμε. Αυτό ήταν, το περιμένουμε, είναι αυτό που λέμε κάθε παιχνίδι. Θα έχουμε αυτή την εναλλαγή της ψυχολογίας και του τρόπου σκέψης μέσα στο παιχνίδι. Την ερχόμενη αγωνιστική, ο Πανβοχαϊκός υποδέχεται την Κηφισιά και η Πάτρα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη. Ο
κόσμος του Ολυμπιακού ήταν και πάλι εκεί, στις επάλξεις. Αυτό για μας δίνει μεγάλη δύναμη, γιατί είχαμε τελευταία χρόνια τουλάχιστον απώλεια του κόσμου και παίζαμε κάποια μάτς και ήταν σαν να παίζουμε φιλικά. Τους ευχαριστούμε και εδώ και στην Αλεξανδρούπολη, το ξανάπα. Είναι, μας δίνουν δύναμη. Νοερά και ο αείμνηστος Λεωνίδας Ανδριανόπουλος. Ο Παύλος Κουζούνης σκούπιζε κάθε μπάλα που περνούσε από δίπλα του και όχι μόνο. Το μπλοκ του Ολυμπιακού από το τέλος του πρώτου σετ έμοιαζε να είναι σινικό τείχος πάνω στο φιλέ. Και ο Αντρές Χιμένες πυροβολούσε και πάλι σημειώνοντας 17 πόντους με μόλις ένα λάθος στην επίθεση και ένα χαμένο σερβίς. Κάπως έτσι η ιστορία δεν επαναλήφθηκε με την περσινή επικράτηση του ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα επικρατώντας του δικεφάλου με 3-0 σετ. Το πολύ θετικό στοιχείο, έχουμε πάντα πολλά μπλοκ, έχουμε έλεγχο τι κάνει ο αντίπαλος στην επίθεση, βελτιώνουμε το σέρβις μας με λίγα παραπάνω λάθη από ό,τι θα έπρεπε, αλλά όταν έχουμε αυτό εδώ τον έλεγχο του παιχνιδιού του αντιπάλου, πιστεύω πως έχουμε κάνει μεγάλο βήμα. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο σετ με τον Αρμενάκη να δίνει λύση στην επίθεση όταν και προηγήθηκε 19-22. Η άνοδος του ερυθρόλευκου μπλοκ όμως έφερε την ανατροπή και το σετ πήγε σε ερυθρόλευκα χέρια. Και στην προπόνηση προσπαθούμε να αποκτήσουμε διάρκεια στο να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Αυτό έγινε και σήμερα. Άξιζε ο Ολυμπιακός τη νίκη, δεν το συζητάω, και μπορούσε να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα να ήταν αν είχαμε πάρει το πρώτο σετ, αλλά πιστεύω ότι ήταν ένα σκαλί πιο πάνω από εμάς, με την έννοια ότι είχε καλύτερα τελειώματα στην επίθεση. Ο δικέφαλος, η αλήθεια είναι πως ταλαιπωρείται από τραυματισμούς που δεν επιτρέπουν το δέσιμο της ομάδας, αλλά πλέον, μετά τη φυγή του Βραζιλιάνου ακραίου Λίντς, χρειάζεται απαραίτητα περισσότερες λύσεις. Φέτος είμαστε μια ομάδα που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει τελειώσει Οκτώβριος ουσιαστικά και είμαστε 2 μήνες και όλοι μαζί και ακόμα δεν έχουμε βρεθεί 12 σε μια προπόνηση. Περιμένουμε 2 μήνες ένα ξένο παίκτη ο οποίος δεν έχει έρθει, ήρθε και έφυγε τέλος πάντων. Πρέπει να συσχεθούμε οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση. Για μία ακόμη φορά στο Ζιρίνιο, σε αγώνα της Κηφισιάς, οι ωραίες παρουσίες δεν έλειψαν. Ο Ντάγκουμπιτς επέστρεψε με άλλη φανέλα και έκανε μπλοκ κόντρα στην παλιά του ομάδα. Είχαμε 2 Καναδούς να κοντράρονται μεταξύ τους φιλικά. I wish Jason the best this match and hopefully we have a good match together. Steve Gotch, a fellow friend, fellow Canadian. I'm not much for pre-game beaking or betting, so it's more of a, I got to focus on my game today. Είχαμε ακόμη και οδηγίες προς φρεσκοπαντρεμένους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ στο φίλο μου τον Δημήτρη. Να ζήσετε, να ευτυχίστε, καλούς απογόνους. Θέλω να πιστεύω ότι το σκέφτηκες πολύ καλά για να το κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι με πιέσανε ασφιχτικά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτή τη φορά δεν κατάφερα να βρω τη λύση. Να κερδίσω τον πόντο. Έχασα 3-0 και παντρεύτηκα. Πέραν όλων των παραπάνω βεβαίως, είχαμε και ένα καταπληκτικό Φίνικα Σύρου να μην αφήνει περιθώρια στην Κηφισιά και να ντουμπλάρει τις νίκες του στο πρωτάθλημα, φτάνοντας σε ένα εύκολο και άνετο 3-0 σετ. Αν θέλεις να λέγεσαι μεγάλη ομάδα και προσπαθείς να ανέβεις για μια ομάδα ειδικά που είναι νεοφώτιστη, θα πρέπει ειδικά αυτά τα παιχνίδια, γιατί για μένα αυτά τα παιχνίδια είναι πιο σημαντικά, με ομάδες που είναι πάνω κάτω στα ίδια με το Φίνικα Σύρου και έχει τους ίδιους στόχους. Αυτές οι νίκες δείχνουν τη σοβαρότητα και σίγουρα χτίζουν μια ψυχολογία, ειδικά στην αρχή της χρονιάς, που θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια. Ο διαγώνιος των Κυκλαδιτών Τόμισλαβ Ντόκιτς ήταν πραγματικά καταπληκτικός με 13 στις 16 τελειωμένες επιθέσεις. This year there is no easy game in Greek league. So yeah, it's important for us for our psychology. We play 2 out of 2 away from home. Now we are playing 2 games at home. It's very, very important for us. Η βραδιά δεν βγήκε για την Κηφισιά που έκανε πολλά λάθη, δεν είχε πλουραλισμό στην επίθεση, αλλά ο παλιός βρήκε τον ένοχο. Για να μην δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, εγώ πιστεύω ότι φταίει ο Κουρνέτας που μιλούσε στο διαιτητή συνέχεια. Η διαφορά της καλής ομάδας είναι ότι αντέχει. Αντέχει μέσα στο σετ, αντέχει μέσα στο γήπεδο, αντέχει την πίεση του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η διαφορά μας σήμερα. Να μιλήσουμε με αθλητικούς όρους, ότι μέχρι ένα σημείο πηγαίναμε μαζί, από εκεί και πέρα η Σύρος ήταν διαρκή στο παιχνίδι της και έφτανε στο τέλος του σετ να κερδίζει.
Την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Volley League πανηγύρισε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο οποίος πέρασε με 3-0 σετ από την Καλαμαριά εις βάρος του Απόλλωνα. Η ομάδα του Γιάννη Ανδρεάδη έφτασε τους 5 βαθμούς μετά από 3 αγώνες, καθώς είχε νικήσει την περασμένη εβδομάδα τον Ολυμπιακό στο tie break. Θέλαμε πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Διαχειριστήκαμε πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι σωστά. Νομίζω ακολουθήθηκε η τακτική που είχαμε σχεδιάσει. Δείξαμε μια ωριμότητα και μια σοβαρότητα στο παιχνίδι μας και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν καθαρή αυτή η νίκη. Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα οι δύο ομάδες συμβάδιζαν, ωστόσο μετά το 20-20 το σερί 4-1 που δημιούργησε ο Εθνικός ήταν καθοριστικό ώστε να κάνει δικό του το σετ με 25-21. Με τον Πέπε Γκονζάλες να ανεβάζει ρυθμούς, η συνέχεια ήταν ευκολότερη για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, η οποία χρειάστηκε 19 λεπτά για να φτάσει στο επιβλητικό 25-15. This year all the teams has the same level. We know we can fight with all the teams, so we go for every games for won the games. Ο Γκονζάλες σταμάτησε στους 18 πόντους με 5 άσους, ενώ πολύ καλή ήταν η παρουσία του Ανέστη Δαλακούρα, ο οποίος είχε 11 με 9 στις 12 επιθέσεις. Η Καλαμαριά ήταν πιο αποτελεσματική στο τρίτο σετ, το διεκδίκησε ως το τέλος, αλλά το έχασε με 25-23, διαμαρτυρόμενη για τον τελευταίο πόντο στην προσπάθεια του Κόβατς. Φωνάζει η Αλεξανδρούπολη την πρώτη αγωνιστική. Σήμερα συγγνώμη, αλλά έγιναν 4 πολύ εύκολα λάθη. Συγγνώμη. Έτσι είναι ο ορισμός του πιαστού και για την τελευταία φάση μπορεί να είναι και έξω η μπάλα. Για τον Απόλλωνα που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ και να ζητά ακόμη το πρώτο του κερδισμένο σετ, παραγωγικότερος όλων ήταν ο Ενίας Τζελάτης με 11 πόντους. Ο Εθνικός θα βρεθεί και πάλι στην Θεσσαλονίκη, καθώς για την τέταρτη αγωνιστική θα αναμετρηθεί με τον Ηρακλή. Το παιχνίδι στο κλειστό του μέτς έχει τελειώσει. Και ο Άρης πανηγυρίζει με 3-0 σετ επί του Παναθηναϊκού την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Με εξαίρεση το αμφίρροπο πρώτο σετ, όπου μετά το 24-24 κρίθηκε από την επίθεση του Τακουρίδη και το άστοχο καρφί του στο Ίκοβιτ, οι Θεσσαλονικείς δεν άφησαν περιθώρια στους γηπεδούχους, τους οποίους είχαν κερδίσει ξανά εκτός έδρας πριν από 9 χρόνια στη Λεωφόρο με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Stanley Clayton. Ήταν μια πολύ καλή έκβαση του αγώνα για μας και του αποτελέσματος, αλλά το βασικό για μας είναι ότι πραγματικά δείχνουμε πολύ μεγάλη αγωνιστικότητα μέσα στο γήπεδο. Αν και ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς τον Ιβαήλο Μπαρούτοφ, ο Νίκος Παλέτζας με 18 πόντους αντικατέστησε επάξια τον Βούλγαρο Άσο και υπό τη συμπαράσταση του Σαρικέ Ίσογλου, που πέτυχε 2 πόντους λιγότερους, άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε. Ο Ίβο ήταν μια μεγάλη απώλεια, αλλά ο προπονητής μου έδωσε την ευκαιρία, την άρπαξα από τα χέρια. Αυτό ήταν επειδή μας βγήκαν όλες τις προπονήσεις που κάναμε αυτή τη βδομάδα σωστές. Κάναμε σωστά βάρη και με σωστή διαχείριση του προπονητή και με πολύ καλή στήριξη των παιδιών που μου έδωσαν. Και σαν να μην έφταναν οι άδειες κερκίδες, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τις προσδοκόμενες βοήθειες από τον Ιταλό Τζιανλούκα Σαρατσένη, του οποίου η απόδοση στο πολύ αναμενόμενο τριμπούτο του κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας μόλις 7 πόντους. Ωστόσο, ο Σαρατσένη εμφανίστηκε αισιόδοξο στις δηλώσεις του για τη συνέχεια. For me, this is the first match, and I see that we are a good team. We have some young players that are very good, but maybe they don't know that they are so good. They have to believe more in self, discover our problem. No, so now we have only to go in the court and work for grow up. Με τρεις λοιπόν ήττες σε εισάριθμα μάτς, ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί φέτος μία από τις χειρότερες εκκινήσεις στην ιστορία του. Ωστόσο, τα παράπονα που είχε ο τεχνικός Νίκος Μπουτσουρίς από τους παίκτες του αφορούσαν κυρίως το αγωνιστικό τους πνεύμα. Σήμερα δεν κάναμε καλή εμφάνιση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σταθήκαμε αντάξει των περιστάσεων. Μας έλειψε η ψυχή και το πάθος που αν μη τι άλλο είχαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές. Δεν υπάρχει κανένα βάτο παιχνίδι για το φετινό Παναθηναϊκό. Όλα θα είναι ντέρμπι και όλα θα κρίνονται στις λεπτομέρειες και θα ακροβατούμε πάνω στην κλωστή.